Άρα, τι γίνεται, ποια είναι η λογική σε αυτό. Και, λέει η Νέα Δημοκρατία πως θα ερχόταν χρήμα, τα αεροδρόμια αυτά θα γινόντουσαν πάρα πολύ καλά, με υποδομές. Και να ερχόταν ο τουρίστας εδώ και να έβλεπε μια χώρα πολιτισμού, ας πούμε. Εγώ ξέρω ότι το αεροδρόμιο από όλα αυτά που είναι το φιλέτο, που είναι το αεροδρόμιο των Χανίων, είναι στο ΕΣΠΑ. Δεν μπορούσε να παραχωρηθεί ενώ είναι στο ΕΣΠΑ. Το πήγαν να το παραχωρήσουν παρανόμως και ο επενδυτής, ο υποτιθέμενος που θα ερχόταν για να διαχειριστεί χρήματα του. Τώρα η Fraport δεν είναι υποτιθέμενος επενδυτής, είναι άλλος από τους κολοσσούς διαχείρισης αεροδρομίων. Ναι, ωραία, λοιπόν, δηλαδή, να συνεχίσουμε. Κρατική. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι γίνεται αυτό. Δηλαδή, ήθελε με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, ο κύριος Σόιμπλε να έχει και τα αεροδρόμια και το τίμημα από τα αεροδρόμια, το οποίο θα πήγαινε κατευθείαν στο χρέος. Προφανώς, καμία σοβαρή χώρα, καμία σοβαρή κυβέρνηση δεν γίνεται να δέχεται τέτοιου είδους επενδύσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κατά των επενδύσεων, αλλά είναι κατά της λαϊλασίας. Είναι υπέρ των συμφωνιών οι οποίες πάνε τη χώρα μπροστά. Πάντως, μιλάμε για ένα τίμημα, αν μου επιτρέπεις, ένα κόμμα 4 δις. Το οποίο είναι γελίο. Γελίο, ένα κόμμα 4 δις. Αν βάλεις 14 από όλα τα μέσα ενημέρωσης ελληνικά. 14 αεροδρόμια επί πόσα χρόνια. Ήταν ένα πολύ σημαντικό τίμημα, διότι περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πέραν του 1,4 και δέσμευση για επενδύσεις και πλήρη εξοικονομία των αεροδρομίων. Τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση. Έτσι και το ξέρουμε αυτό. Θυμόμαστε τα σκουπίδια το καλοκαίρι στην Κέρκυρα, για παράδειγμα. 1,4 για 14 αεροδρόμια επί πόσα χρόνια, επί πόσα στρέμματα, άστο, πενταροδεκά. Βγαίνει πενταροδεκά και ως Ελληνίκη εννοείται. Νεκτάριε, σύνμερος των εσόδων θα καρπούνται. Γιώργο, ένα λεπτό. Αν ήταν δικά σου μετά που λάγες, ΣΥΡΙΖΑ δεν... Μισό λεπτό, δεν τέλειωσα όμως. Πες, με συγχωρείς, με συγχωρείς. Ρώτησες για την Κίνα. Τι γίνεται λοιπόν τώρα. Εδώ. Υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει μια συμφωνία, η οποία ήδη υπάρχει και εφαρμόζεται. Και η κυβέρνηση θέλει να τη βελτιώσει, διότι δεν έχει σημασία μόνο πώς πάει η Κόσκο με αυτή την επένδυση. Γιατί εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι χρήματα βγαίνουν από αυτή την επένδυση, γιατί αυτά μπορεί να πηγαίνουν στη Σανγκάη. Μας ενδιαφέρει και πόσα χρήματα μένουν εδώ. Διότι είναι άλλο να έχεις 1.000 εργαζομένους των 300 ευρώ και να μπαίνουν 300.000, ας πούμε, στην αγορά, στον Πειραιά, και άλλο είναι να έχεις 1.000 εργαζομένους των 1.000 ευρώ και να πηγαίνουν κάπως λιγότερα χρήματα στη Σανγκάη και κάπως περισσότερα χρήματα εδώ. Επίσης υπάρχει το θέμα του ελέγχου. Η Ελλάδα είναι μια νησιωτική και ναυτιλιακή χώρα. Ο Πειραιάς είναι η πύλη της χώρας. Ξέρουμε και τι γίνεται με το λαθρεμπόριο. Θέλουμε το ελληνικό κράτος να έχει καλύτερη εποπτεία και έλεγχο όλης αυτής της κατάστασης. Αυτό είναι το θέμα της υπάρχουσας συμφωνίας. Σας λέω ένα παράδειγμα μόνο. Το θέμα της ιδιωτικοποίησης, η κυβέρνηση κρίνει ότι δεν συμφέρει τη χώρα. Για το ΣΥΡΙΖΑ είναι κομβική σημασία η λέξη συμφέρον. Δηλαδή, δεν έχει σημασία αν ο προηγούμενος το έχει υποσχεθεί. Σημασία έχει αν συμφέρει τη χώρα. Αν δεν συμφέρει τη χώρα, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να το κάνει. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό. Νεκτάρια, ποια είναι τα ταμιακά διαθέσιμα, έχουμε πληροφορίες αυτή τη στιγμή. Τα ταμιακά διαθέσιμα, εντάξει, δεν